Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Μια ακόμα αναβάθμιση του αξιόχρεου του ελληνικού δημοσίου, από σταθερό σε θετικό, ήρθε από τον οίκο αξιολόγηση Scope Ratings, σε συνέχεια τη αντίστοιχη αναβάθμιση από τον οίκο Standard Poor's τον περασμένο Απρίλιο. Η αναβάθμιση αυτή επιβεβαιώνει για μια ακόμα φορά την αποδοτικότητα τη πολιτική τη ελληνική κυβέρνηση και τι θετικέ προοπτικέ τη ελληνική οικονομία. Η έκθεση τη Scope υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων, τη ταχεία μείωση του δημόσιου χρέου, την επίτευξη ισχυρών πλεονασμάτων, τη μείωση των μη εξυπηρετικών. Δανείων σε συνδυασμό με την αποεπένδυση από τι συστημικέ τράπεζε και την υιοθέτηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν την ανθεκτικότητα και την αναπτυξιακή δυναμική τη οικονομία. Θετική όμω είναι και η πορεία για τα μεγέθη τη ελληνική αγορά-εργασία τα τελευταία χρόνια από την πρώτη ήδη τετραετία τη διακυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, όπω καταγράφεται στην πρόσφατη έκθεση του ΩΣΑ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα τη έκθεση, η μεγαλύτερη μείωση στην ανασφάλεια τη εργασία από το 2015 έω το 2022 σημειώθηκε στην Ελλάδα και κατόπιν στην Ισπανία, πάνω από 8 ποσοστιαίε μονάδε, με αποτέλεσμα να μειωθεί η ψαλίδα με το μέσο όρο των χωρών του ΩΣΑ. Η μείωση σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα οφείλεται στη σημαντική μείωση τη ανεργία και στα μέτρα προστασία των εισοδημάτων κατά τη διάρκεια τη πανδημία. Όπω καταγράφει, η έκθεση η ανεργία μειώθηκε από το 18% που ήταν στο τέλο του 2019, κοντά στο 10% τον Απρίλιο του 2024, ενώ η συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό σημείωσε αύξηση πάνω από το 2% μεταξύ του τετάρτου τριμήνου του 2019 και του πρώτου τριμήνου της φετινής χρονιάς. Μέσα σε πέντε χρόνια από το 2019 έως σήμερα δημιουργήθηκαν 400.000 νέες θέσεις εργασίας, ενώ παράλληλα με τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί κατά 28% και ο μέσος μισθός κατά 20%. Επιπλέον από την ανάλυση που κάνει ο ΩΣΑ, προκύπτει ότι το πραγματικό μέσο ορομίστιο για τους εργαζόμενους σε κλάδους όπου αυτό είναι χαμηλότερο, όπως ο τομέας της εστίασης και των καταλημάτων, αυξήθηκε 21% μεταξύ του πρώτου τριμήνου της φετινής χρονιάς και του τέταρτου τριμήνου του 2019, περισσότερο από ό,τι στις άλλες χώρες του ΩΣΑ. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει απαρέγκλητα και με συνέπεια την εφαρμογή της πολιτικής της, ώστε να αυξάνεται ακόμα περισσότερο το διαθέσιμο εισόδημα όλων των πολιτών και να δημιουργούνται ακόμα περισσότερε και καλύτερε θέσει εργασία για όλου, με στόχο να προσεγγίσουμε τον Ευρωπαϊκό Μέσο Όρο και να υλοποιήσουμε τη δέσμευσή μα για κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ και μέσο μισθό στα 1500 ω το τέλο τη τετραετία.